Λοιπόν, τα νέα. Νέος οικοδομικός κανονισμός, αντίστροφη μέτρη στο ΣΤΕ για τα ύψη, ένα ρεπορτάζ εξαιρετικής αδέλφου της κυρίας Μουστάκα. Τι συζητείτε στις κλειστές διασκέψεις του Ανώτατου Δικαστηρίου, γιατί είναι κλειδί ο νέος χρόνος έναρξης ισχύως δικαστικής απόφασης που θα είναι οριστική, παιδιά και αμετάκλητη. Το ύψος των κτηρίων καθορίζει από εδώ και πέρα πώς θα είναι η πόλη μας. Σε μεγάλο κομμάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντική η απόφαση. Οι κάλπες επικύρωσαν τον διχασμό εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οδηγός για τη μεγάλη νύχτα των εκλογών. Και κοιτάξτε εδώ ένα παρασκήνιο. Όταν η Εκκλησία υπομοιάζει το Ρουβίκονα. Έχει κάνει τρέιλερ γι' αυτό. Για ναι, θέλω να το δω. Διαβάστε αυτό. Εδώ. Διαβάζουμε. Όσο μπορεί να το δείξουμε πιο, πιο καθαρά, Νίκο, με αυτό. Εδώ, γιατί αυτό είναι αυτή είναι η επιστολή που εστάλει από τον ιερό ναό, τον πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου για λογαριασμό του ιερού ναού Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής και Οσίας Παρασκευής. Φανταστικό είναι. Στη Νέα Πεντέλη. Mm. Λοιπόν, στέλνει λοιπόν με αφορμή. Με την επιστολή ευχαριστεί τα μέλη του Ρουβίκονα για τη βοήθεια, για τη βοήθειά τους έπτευατα από την καταστροφική πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου του Νέα Πεντέλη. Ο πατήρης Αβάκης λέει συγκεκριμένα προς την οργάνωση, απευθύνθηκαμε σε εσάς, ζητώντας να μας συνδράμετε ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την έκτακτη ανάγκη. Εσείς μας βοηθήσατε με προθυμία και λέγγυ, όλοι μαζί μπορέσαμε να βοηθήσουμε τους αναγκασμένους. Αναγκεμένους συμπολίτες μας. Σας μεταφέρω την ευγνωμοσύνη όσων βοήθησαν, καθώς και τις προσωπικές ευχαριστίες. Εύχομαι η Αγία Παρασκευή να ευλογεί τον κάθε έναν από εσάς και να σας δυναμώνει στο κοινωνικό έργο που προσφέρετε. Δηλαδή, το άλλο είναι το θέμα μου. Το θέμα μου δεν είναι ότι στέλνει την επιστολή. Καλά κάνει και τη στέλνει, αφού βοήθησαν. Έτσι. Με δουλεύεις τώρα. Όχι, άλλο λέω. Πού ήξερε ο παπάς ότι είναι ο Ρουβίκονας και πήγε και του είπε: Συγγνώμη, κύριε Ρουβίκονα. Α, του Ρουβίκονα φορούσαν μπλούζες. Και πήγαν και βοήθησαν. Ναι, κάνουν κάτι τις δράσεις, ναι, όντως. Ναι. Το κάνουν. Μπράβο. Κάτι, όχι, το κάνουν. Ναι, 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 κάνουν. Α, ναι, δράσεις, ναι. Έτσι λέγανε. Αλλά οκ. Okay. Μπράβο τους. Okay. Μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, Εφημερίδα Συντακτών, ώρα 0 για το βαρδινοπέδι της Ισονίας. Μια πολύχρονη, συγγνώμη, επιχείρηση αρπαγής δημόσιας γης στη Χαλκιδική. Η Ιερά Μονή Ξενοφόντος και η ΣΕΚ ΑΕ Συμφερόντο Βαρδινογιάννη διεκδικούν 53.000 στρέμματα στη Χαλκιδική. Η υπόθεση καταλήγει την Τετάρτη στον Αεροπάγο ύστερα από μισό αιώνα. Η απόφαση παραχώρηση τη Χούντα και ο δικαστικό αγώνα καθήκων και ελληνικού δημοσίου. Αυτό είναι πρώτο θέμα σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών. Λοιπόν, άλλα θέματα. Επίτροπο Εγγύηση για την Ατιμορρησία. Σήμερα η ακρόαση του Απόστολου Τζικώστα για τη θέση του Επιτρόπου Μεταφορών. Ακόμα δεν είχαν αλλάξει, αλλά ρε, κριτική υπάρχει. Αφήστε ρε. Άστον λίγο να κρυθεί, ρε παιδί μου. Τώρα μεταξύ μας δηλαδή. Δύο μήνες, τρεις και μετά ρίξε, ό,τι θες. Δηλαδή να υπάρχουν και κάποια θέματα να διαχειριστεί. Μονομαχία στην κόψη του ξηραφιού, οι εκλογές των ΗΠΑ. Λοιπόν, και ΣΥΡΙΖΑ ενόψη τελικής πράξης του διαζυγίου. Εδώ έχουμε μια φωτογραφία από τις εσυνές διαδικασίες. Εσωκομματικές διαδικασίες στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Ποιος κέρδισε, φοιτητικές εκλογές είπαμε. 1-0. Νίκος Βούτσης, αδύνατη η συγκόλληση των φρασμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και ιστορικός τελεγός του ΣΥΡΙΖΑ. Ελεύθερος τύπος. Τα 6 μυστικά για 2,5 εκατομμύρια ταξιγούς και τα ποσά που πληρωθούν το Δεκέμβριο. Οι πίνακες με τις αυξήσεις ανά ταμείο εδώ. Μειώσεις φόρων για τη μεσαία τάξη από το 2026. Οργή λαού για την τραγωδία στην Ισπανία, εδώ με τη φωτογραφία με τον Βασιλιά να του έχουν ανοίξει ομπρέλα για να μην τρώει τις λάσπες. Και οι νικητές δηλώνουν Τσιπρική Κασελάκη εν ώψη συνεδρίου. Κάλπες παροδία με αποτελέσματα φοιτητικών εκλογών το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Πάμε στην Εφημερίδα Δημοκρατία. Στο έλεος των Φαντς είδε νεολήπτης του νόμου Κατσέλη. Αψηφώντας τους νόμους αλλά και τις δικαστικές αποφάσεις, τα κοράκια υπολογίζουν παράνομα τον τόκο επί του άλεκτου κεφαλαίου και όχι επί τις δόσεις. Προβαίνοντας σε ανατοκισμό και επιβάλλοντας πρόσθετες χρεώσεις. Πρώτο θέμα αυτό σήμερα στην Δημοκρατία. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές εδώ. Σε πολλές περιπτώσεις το ποσό της δόσης διπλασιάζεται ή και τριπλασιάζεται. Αυτό είναι πρώτο θέμα σήμερα στην Εθνική Δημοκρατία. Η λογική δίκη γι' αυτό έχει την Τρίτη. Έτσι, τρίτη ο διάβασε το δικαστικό αυτό για το τι θα γίνει. Οπα. Με τις... Διαβάζει σωστά σα. Όχι, ότι ο δικηγορικό σύλλογο στέκεται δίπλα. Παρέμβαση, από ό,τι φαίνεται. Έχει κάνει. Ακριβώς. Ρουφιανάκι έτσι. Όχι, ξεκινάω για να δώσω πάσα. Γλύφτη του γλυφτάκι του Στάθη. Το διάβασα δικαστικό. Όχι, ξεκινάω για να δώσω πάσα. Αυτό είναι στημένο όλο έτσι. Δηλαδή λέω τα θέματα και λε, πε το διάβασα δικαστικό. Μα είμαστε σοβαροί τώρα δηλαδή. Για να καταλάβει ο κόσμο. Μην τον ακούσουμε. Επειδή δεν έχω site εγώ έτσι. Σωστά. Επειδή δεν έχω site εγώ έτσι. Ωραία. Κοιτάξτε και στο Real FM ακούω. Απλά για να καταλάβει γιατί είναι πολύ. Πάρτα, δύο στα δύο. Δεν πειράζει, Όχι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Α, Όχι, δεν υπάρχει ανάγκη. Δεν έχουμε ανάγκη. Δεν έχουμε θέμα εμείς.
Δεν έχουμε θέμα, δεν έχουμε θέμα. Προχωρήστε παρακαλώ. Συγγνώμη, συγγνώμη. Όχι, ήθελα να πω επί του θέματος. Δεν θέλω τέτοιους φίλους που έλεγε και εγώ με το τραγούδι. Βάλε μουσική να βγάλω. Δεν θέλω τέτοιους φίλους, όχι. Τέλος πάντων, είναι πολύ σημαντικό να αναδειχθεί έτσι για το τι θα γίνει με τους ανθρώπους, γιατί φαίνεται ότι από εκεί που πρέπει να πληρώσουν ένα χ ποσό, καταλήγουν να πληρώνουν 2 χ και 3 χ. Τοκίζουν τη δόση. Γιατί ακριβώς τοκίζουν λανθασμένα από ό,τι φαίνεται τη δόση. Μακάρι να το πει και το δικαστήριο. Ακριβώς ότι είναι λανθασμένα, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι τα σπίτια τους στα χέρια των φαν, που είναι και φαντάσματα, δεν τους βρίσκουν και όλα. Νέες τροπολογίες, οι κλίμακες εισφοράς αλληλεγγύης θα αυξηθούν όσο και οι συντάξεις. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αύξηση θα είναι 2,4%. Και εδώ είδατε μέχρι Ρόδου και Καρπάθου, δικά μας τα χωρικά είδατε, λέει, μεταξύ Ρόδου και Καρπάθου, το Χαβάτους Τούρκη. Εντάξει, κλασικά, αλλά έρχεται αυτή η εβδομάδα, έρχεται την Παρασκευή. Φιντάν! Ο κύριος Φιντάν. Να το δούμε και αυτό το Φιντάνι που λέει και ο Κουτσούμπας. Έρχεται η ώρα. Ναι. Έχει το κύριο Σφιντάν εδώ πέρα. Απογευματινή. Νόμος φωτιά για κάπνισμα και αλκοόλ σε ανηλίκους, εν σαγγελέοι, παραβάτες, λουκέτα στα μαγαζιά. Έως την Παρασκευή στα χέρια του Μητσοτάκη. Το σχέδιο που επεξεργάζονται Βαρτζόπουλος και Φλωρίδης, να το δούμε, σημαντικό θέμα. Πέταξαν λάσπη στο βασιλικό ζεύγος Φελίπε και Λετήθια. Εδώ βλέπετε τις φωτογραφίες. Σοκαριστικά τα πλάτα, ναι. Είναι και το πρωί που τα δείξατε. Σοκαριστικό το τι έγινε και έχουν δίκιο. Είναι 1.900 αγνοούμενοι ακόμη. Έτσι μεταδίδουν τα μέσα. Για 1.900 αγνοούμενους. Είναι τραγικό αυτό που βιώνουμε. Τραγικό. Και είναι αβοήθη, λένε ότι είμαστε αβοήθητοι. Η βία δεν δικαιολογείται από κανέναν, έτσι, για να είμαστε ακριβείς. Γιατί η βία είναι βία πάντα. Εννοείται. Αλλά είναι αντιληπτή απολύτως η οργή αυτών των ανθρώπων. Δεν μας εντοπίσατε γκέρος, λέμε. Ναι. Αυτό λένε. Αυτό μας έλεγαν και όλοι οι Έλληνες που μιλούσαμε τις πρώτες ώρες. Δεν βρήκαμε γκέρος. Ότι άργησε το 112 από 3 έως 5 ώρες, παιδιά, πόσο λέγανε. Ναι. Και παραπάνω. Και ότι δεν είστε και τώρα εδώ. Άκουσα και ένα και ότι τώρα δεν είστε εδώ και είναι οι εθελοντές εδώ. Και εσείς δεν είστε. Υπάρχουν άνθρωποι σε πολυκατοικίες που δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους και δεν έχουν νερό. Βγάλανε το στρατό, τώρα βγάλανε το στρατό. Μέσα. Έξω. Λοιπόν. Λοιπόν, κόντρα. Σήμα κινδύνου για πλημμύρες. Λέκας. Αν η βροχή που έπεσε στη Βαλένθια έπεφτε στην Αθήνα, θα είχαμε τεράστιες επιπτώσεις. Δήμαρχοι, περιφερειάρχες έχουν παραπέμψει στις καλένδες στα περισσότερα αντιπλημμυρικά έργα. Το ξέρουμε, το βλέπουμε και θα το δούμε και μπροστά μας, δυστυχώς. Και στην Αθήνα, κλίμακα της Μοσάτ, ήταν η Ισραηλινή πρεσβεία ο στόχος της βόμβας των Αμπελοκήπων. Μιλήσαμε νωρίτερα με την κυρία Δημοκλείδου, μας είπε ότι γενικώς όλοι μπορούν να θεωρηθούν στόχοι στην ευρύτερη περιοχή πάντως των Αμπελοκήπων και γύρω-γύρω. Εστία, πρόκληση ράμα από τη Θεσσαλονίκη, έχει πεθάνει η Βόρειος Ήπειρος. Άμεσος και αυστηρή απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Εδώ το πρωτοσέλιδο της Εστίας. Ναυτεμπορική. 78 δισεκατομμύρια νέες ροές κεφαλαίων στο επιχειρήν. Ποιες είναι οι 53 πράξεις μέσω χρηματιστηρίου Αθηνών και τα 120 deals που αλλάζουν την αγορά. Πρώτο θέμα σήμερα στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Η One Voice λέει εδώ έρευνα. Ποιοι χρηματοδοτούν την τρομοκρατία. Ποιοι άραγε. Καλά, η ομότιμα καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιά Μέρι Μπόση. Πόσα χρόνια μιλάει αποκλειστικά. Χιλιάδες. Το ποιοι χρηματοδοτούν την τρομοκρατία, το έχω δει πρωτοσέλιδο. Εκατοντάδες φορές από εγώ. Ποιοι δεν χρηματοδοτούν. Έλα μουντε. Και εδώ το θέμα της ημέρας. Σουξέ κέρατο και ξύλο. Φίρμα του τραγουδιού της έφαγε μέσα στο καμαρίνι της από τη σύζυγο του εραστή της. Πόση απατημένη ανακάλυψε την απιστία και η παθολογική σύνδεση του επιχειρηματία. Και όπως καταλήξαμε νωρίτερα, ήταν λοιπόν η τραγουδίστρια. Γνωστή τραγουδίστρια. Γνωστή, λες εσύ. Και όμορφη. Πρέπει να γνωστή πω. Και όμορφη. Ναι. Όλες οι γυναίκες είναι όμορφες. Λοιπόν. Καλά, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ομορφιά, αλλά αυτή είναι και αντικειμενική. Όλες είναι και αυτό είναι αντικειμενικά όμως. Ναι, ωραία. Εντάξει. Η τραγουδίστρια είναι σε σχέση με τον επιχειρηματία. Και η σύζυγος του επιχειρηματία. Είναι η εξουσιακή σχέση τραγουδίστρια. Αυτό καταλαβαίνουμε. Ναι. Η παράλληλη. Και η σύζυγος του επιχειρηματία μπήκε μέσα στο καμαρίνι και μπούκαρε και έγινε. Λοιπόν, για να σταθώ είναι τα πράγματα. Μπήκε μέσα στο καμαρίνι και μετατραβήχτηκε. Έγινε το. Ήσουν μπροστά, κύριε. Έχω πληροφορίες. Τη εφημερίδα είναι η εφημερίδα. Τη Εσπρέσο, παιδιά, διαβάστε τι θέλετε.